Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Είμαστε όλοι ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε σε αυτήν την αρχή του αγώνα εδώ της ομάδος του ΑΟΚ και ευχόμαστε όλοι καλή δύναμη με υγεία και συνεργασία για αποτελέσματα ωραία και όμορφα και δυναμικά. Χαίρομαι πάρα πολύ ιδιαίτερα που για πρώτη φορά βρίσκομαι εδώ πέρα ως Μητροπολίτης στον χώρο αυτού του σημαντικού γηπέδου του νομού και ελπίζω πάντοτε να βρίσκομαι μαζί σας και σωματικά προκειμένου να χαίρομαι και εγώ με τις επιτυχίες σας. Εύχομαι στα παιδιά μας και στους γονείς τους να έχουν δύναμη και υγεία και υπομονή ούτως ώστε ο σκοπός για τον οποίο βρίσκονται εδώ να είναι πάντοτε ωφέλιμος για την ψυχή τους, για τη γυμναστική τους, για τον αγώνα τους αλλά και για την ομάδα τους. Καλή χρονιά! Λοιπόν, είναι μεγάλη μας τιμή στον φετινό αγιασμό να είναι παρόν ο Σεβασμιότατος. Θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα δείγμα το πώς έτσι αντιλαμβανόμαστε όλοι για τον τόπο μας. Εύχομαι καλή αγωνιστική περίοδο με υγεία καταρχάς σε όλο τον κόσμο και να μπορέσουμε σαν ομάδα να εκπληρώσουμε τους υψηλούς στόχους τους οποίους έχουμε βάλει για φέτος. Έτοιμοι για την πρεμιέρα? Θεωρώ πως είμαστε καλά, ναι. Να πούμε λίγα λόγια για το παιχνίδι με το Παραλίμνιο, την πρώτη αγωνιστική. Θα λείπουν κάποιοι παίκτες σε αυτό? Σίγουρα είναι ένα, σαν πρεμιέρα έχει ένα βαθμό δυσκολίας και από πλευράς έτσι άγχους, αλλά και αγωνιστικά θα έλεγα, γιατί αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρσι ήταν πρωταθλήτρια του ομίλου. Αλλά θεωρώ ότι η Καβάλα έχει την ομάδα, έχει τους παίχτες, έχει τη δυναμική για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει το παιχνίδι έτσι όπως πρέπει να το αντιμετωπίσει και να πάμε να κερδίσουμε και να βάλουμε σιγά σιγά τις βάσεις, το λιθαράκι για να μπορέσουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά να μπορέσουμε να πετύχουμε, όπως είπαμε και πριν, το στόχο τον οποίο έχουμε βάλει. Έχετε αποφασίσει το σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στο Παραλίμνιο και αν επηρεάζει το αυριανό παιχνίδι του κυπέλλου του Απόλλωνα το Κυριακάτι του, κατά τη γνώμη σας? Αν επηρεάζει, αυτό έχει να κάνει με τον αντίπαλο. Θεωρώ ότι οι προπονητές και το προπονητικό επιτελείο είναι, θεωρώ ότι είναι ικανό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις συνθήκες αυτές, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με διπλό παιχνίδι μέσα σε μια εβδομάδα. Εμείς είμαστε καλά, θεωρώ ότι κατά μεγάλο ποσοστό πάνω κάτω έχω το πλάνο το οποίο θα ακολουθήσουμε σαν ομάδα. Πιστεύω ότι έχουμε μια εβδομάδα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε εντατικά, να δουλέψουμε πάνω στο συγκεκριμένο παιχνίδι και θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι μια χρονιά καινούρια, έχουν έρθει πολλοί καινούριοι παίχτες. Σήμερα έχουμε κάνει τον αγιασμό. Ελπίζουμε όλη τη χρονιά να έχουμε υγεία και εγώ και όλοι οι συμπαίκτες και όλος ο κόσμος. Ελπίζουμε στο τέλος να χαμογελάσουμε αυτή τη φορά. Αυτά. Όσον αφορά το παιχνίδι της Κυριακής,
Το παιχνίδι της Κυριακής, εντάξει, παίζουμε με τον πρωταθλητή όπως και να έχει. Πέρσι βγήκε πρώτος. Εμείς θα πάμε έτοιμοι, θα πάμε να κερδίσουμε φυσικά, γιατί η πρεμιέρα είναι κάτι πολύ σημαντικό, να μην υπάρχουν απώλειες και ελπίζουμε και όλη τη χρονιά να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Τη θέληση του Θεού, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλουμε στήριξη από τον κόσμο. Και επίτευξη των στόχων. Και επίτευξη των στόχων είναι σίγουρη. Αλλά μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλουμε όλοι μαζί. Για να τα καταφέρουμε αυτό, πρέπει να έρθει όλο ο φύλαθος κόμης Καβάλα δίπλα μας. Δεν μπορεί να τρέχουμε 5-10 άνθρωποι. Θέλουμε χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο. Είναι και ένα κάλεσμα, έτσι. Ένα κάλεσμα οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Δίκο στον κόσμο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα κι εμείς. Όσα λεφτά και να βάλουμε. Ό,τι και να κάνουμε, δίκο στον κόσμο δίπλα μας δεν γίνεται τίποτα. Και με τη θέληση του Θεού όλα νομίζω θα πάνε καλά.